Οι μαθητές, οι δάσκαλοι αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμονών του 10ου Δημοτικού Σχολείου της Δράμας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, διοργάνωσαν και φέτος ποδηλατοδρομία με στόχο την ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών στους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Ενώ παράλληλα, οι μικροί μαθητές ζωγράφησαν πώς σκέφτονται αυτοί το δικό τους περιβάλλον. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και έχουμε θεσμοθετήσει σαν 10ο Δημοτικό Σχολείο την διενέργεια μιας ποδηλατοδρομίας. Εμείς σαν Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια του σχολείου, βοηθώντας με κάθε τρόπο την επιτυχή διοργάνωση αυτού του θεσμού. Για πρώτη φορά φέτος αλλάζουμε πολλά πράγματα, αλλάζουμε τη διαδρομή της ποδηλατοδρομίας για να περάσουμε μέσα από κεντρικές οδούς. Έχουμε κάνει έναν διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα περιβάλλον και ποδήλατα μέσα στο σχολείο και θα μοιραστούν δώρα στα παιδιά στις καλύτερες ζωγραφιές. Και τέλος, με τη βοήθεια 6 ευγενικών χορηγών από εταιρείες και φορείς της πόλης μας, θα κληρώσουμε 6 ποδήλατα, ένα σε κάθε τάξη. Ελπίζουμε αυτή να είναι μια αφορμή για τα παιδιά αλλά και γενικότερα για τους γονείς, για τον καθέναν από εμάς, να σκεφτούν ό,τι μικρή ενέργεια μπορούν να κάνουν, όπως τη χρήση ενός ποδηλάτου, για να καλυτερεύσουμε και τη ζωή μας αλλά και να βοηθήσουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Καταλαμβάνουμε το ένα έλεγχο κυκλοφορίας. Και όπου μας λένε οι δάσκαλοι και προχωρούμε, εντάξει. Σε ένα λεπτό ξεκινάμε. Νίκο, ετοιμάσου. Σε λίγο ξεκινάμε, παρακαλούνται οι δάσκαλοι και οι συνοδοί να βρίσκονται περιμετρικά των παιδιών και να μην αφήσουν κανένα παιδί να βγει αριστερά ή δεξιά τους, εντάξει. Ο ένας συνοδός θα βλέπει την πλάτη του άλλου, χωρίς παιδιά να παρεμβάλλονται. Με την κόρνα ξεκινάμε, αλλά σιγά σιγά δεν με περνάει κανένα σε μένα, εντάξει. Δεν θα περάσετε από μένα, ναι. Κάποιοι από τους μαθητές στάθηκαν λίγο πιο τυχεροί, καθώς μέσα στο πλαίσιο της ποδηλατοδρομίας ήταν και η κλήρωση 6 ποδηλάτων.